Ναι, δεν μιλάμε μόνο για ψυχότροπες ουσίες, μια που οι εθισμοί και οι εξαρτήσεις έχουν επεκταθεί και σε αυτό που λέμε τις χωρίς ουσίες, που μπορεί να είναι το διαδίκτυο, μπορεί να είναι το σεξ, μπορεί να είναι διάφορες άλλες συνήθειες, οι οποίες είναι βλαβερές και καταστροφικές, όχι μόνο για την υγεία του κάθε ατόμου, αλλά και για το γενικότερο του περιβάλλον. Οπότε δεν έχουμε μόνο επίρρεια ουσιών, διότι αυτό συνεπάγεται και για το βιολογικό μας σύστημα, τον οργανισμό μας, αλλά και ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια είναι επίσης μια πολύ διαδεδομένη εξάρτηση που προκαλεί άμεσες καταστροφές, όχι τόσο στον οργανισμό, αλλά στα οικονομικά του ατόμου που είναι εξαρτημένο και από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζει σε κάποιους χώρους. Και βέβαια δεν αρκεί η διαφήμιση της εταιρείας που προωθεί τα τυχερά παιχνίδια να λέει ότι προκαλεί εξάρτηση, διότι ίσως τα άτομα να μην αντιλαμβάνονται τόσο πολύ τη γρήγορη αυτή ανακοίνωση, αλλά να ακούνε πιο πολύ το ένστικτό τους και την επιθυμία τους να πάνε στο συγκεκριμένο χώρο και να δοκιμάσουν την τύχη τους, διότι ελπίδες πουλάνε όλοι αυτοί. Γνωρίζομαι όποιος είναι λίγο λογικά σκεπτόμενος ότι δυστυχώς τα τυχερά παιχνίδια είναι η πλειοψηφία, χάνουν αυτοί που παίζουν και μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό είναι αυτοί που ίσως να κερδίσουν κάποια χρήματα μια φορά. Κύριε Νιφαντάκη, σας απασχολεί και σας προβληματίζει το γεγονός ότι μέσα σε όλα αυτά στις εξαρτήσεις βρίσκονται εθισμένοι όλο και νεότεροι άνθρωποι, ηλικιακές κατηγορίες μικρότερες, ξεκινώντας από τα 18 και πριν από τα 18, μπαίνοντας μέσα σε αυτή τη διαδικασία? Εμένα με προβληματίζει και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σαφώς και μας προβληματίζει όλους μας και θα πρέπει να μας προβληματίζει και θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά, διότι είναι αυτό που λέμε τώρα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το θέμα των ορίων στην παιδική ηλικία. Διαπιστώνουμε ότι η σημερινή κοινωνία έχει έλλειψη ορίων στην εκπαίδευση και στην ανατροφή των νεότερων, των παιδιών. Βλέπουμε το πολύ ανησυχητικό και δυσάρεστο φαινόμενο να πάει κανείς σε μια ταβέρνα το βράδυ για φαγητό και στο διπλανό τραπέζι να κάθει μια οικογένεια με δύο παιδιά, τα οποία τρώνε με την παρέα του κινητού, ενώ στο κινητό παίζει κάποια παιδικά βίντεο. Τα παιδιά τρώνε, οι γονείς τρώνε, κανείς δεν συζητάει. Και πώς θα μπορέσουμε μετά να πούμε στο παιδί ότι αυτό θα σου προκαλεί εθισμό ή μην το κάνεις, γιατί είναι κακό, εφόσον το κάνει η παρουσία των γονιών του και οι γονείς το επιτρέπουν αυτό? Οπότε διαρωτάται κανείς με πραγματική θλίψη, μα αυτοί οι γονείς δεν έχουν να πούνε κάτι με τα παιδιά τους το βράδυ όταν βγαίνουν για... Όχι, μάλλον το επιτρέψαμε γιατί άλλαξαν οι δικές μας συνθήκες της ζωής, γιατί εμείς μπήκαμε σε μια άλλη διαδικασία, γιατί τα όρια μας έχουν να κάνουν πλέον, νομίζω, και με τις ανάγκες μας. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι το βλέπω και το καταγράφω, κυρία Νιφαντάκη. Έχει να κάνει και με τις δυνατότητές μας τις οικονομικές και ξέρουμε ότι αφήνεις ένα παιδί μόνο και το απασχολείς, αν θέλουμε να βάλουμε από εκεί όρια, το απασχολείς ακόμα και με τον υπολογιστή, και εκεί που μιλούσαμε ότι το κινητό του και ο υπολογιστής θα ήταν η βοήθεια για να μπορέσει με την τεχνολογία να πάει μπροστά, το προεκτείναμε, το πήγαμε και στα σχολεία και το κάναμε υποχρεωτικό στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολα το μαζεύεις, εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ναι, σίγουρα τα μηνύματα συγκρούονται και σίγουρα η δυσκολία, όπως και σε άλλους τομείς, είναι να βρεθεί μια ισορροπία. Δηλαδή μια ισορροπία στην χρήση του υπολογιστή, ο οποίος είναι ένα εργαλείο αναπόσπαστο στην καθημερινή μας ζωή, ισορροπία στη χρήση του κινητού τηλεφώνου, και εγώ συνιστώ σε γονείς και σε παππούδες σε παρουσία μικρών παιδιών να μην κάνουν χρήση κινητού, διότι το παιδί βλέπει, κάνει εικόνα και το θεωρεί φυσιολογικό να είναι προσκολλημένο σε ένα κινητό. Δηλαδή θεωρεί ότι εφόσον βλέπει παππούδες και γονείς να είναι με ένα κινητό στο χέρι και να ασχολούνται όλη μέρα με αυτό, γι' αυτό το πράγμα για το παιδί είναι η φυσιολογικότητα. Είναι δύσκολο μετά να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα σου κάνει ζημιά έστω στην παιδική ηλικία και ότι θα πρέπει να ασχοληθείς με το κινητό μετά τα 15 σου. Διότι έχουμε το θέμα του εγκεφάλου, ο οποίος αναπτύσσεται, και το κινητό δεν είναι η καλύτερη παρέα για ένα εγκέφαλο. Ή η πολλή τηλεόραση ή τα πολλά ή πολλές οθόνες, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Δηλαδή δημιουργούμε παιδικούς εγκεφάλους προσαρμοσμένους στα ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας αργότερα. Το βρίσκουμε ήδη μπροστά μας, διότι δεν είναι η καλύτερη παρέα συναισθηματικά, αν το δούμε. Το παιδί θέλει μια ανθρώπινη παρέα, θέλει να ανταλλάσσει τα συναισθήματά του, να μην κοιτάζει παθητικά μία οθόνη και το δρόμενο που γίνεται στην οθόνη, το οποίο συχνά είναι αμφιβόλου ποιότητος.
αλλά να μπορεί να συνδιαλέγεται με κάποιον ενήλικα, το οποίο θα του περνάει κάποιες ιδέες, θα του περνάει κάποιες αξίες, θα του περνάει κάποια σημαντικά μηνύματα. Αυτό το βλέπουμε όλο και λιγότερο όμως δυστυχώς στην κοινωνία μας και είναι απόλυτα φυσιολογικό τα παιδιά αργότερα να προσπαθούν να καλύψουν το κενό αυτό με τη βοήθεια κάποιων ουσιών ή κάποιων άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών. Ξεκινάμε από τη μία πλευρά σε ό,τι έχει να κάνει, όπως λέμε, με τα κινητά, με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με τη συνομιλία, την κουβέντα την ανθρώπινη μέσω γραπτών μηνυμάτων, τεχνολογία στην οποία γίναμε εμείς δούλοι αντί να είναι η τεχνολογία δούλος σε εμάς, για να μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε τη ζωή μας μπροστά, και όλες τις υπόλοιπες τις εξαρτήσεις από το αλκοόλ έως και τα ναρκωτικά. Δεν είναι το τζόγο, δηλαδή αναφέρεστε σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι ανησυχητικά. Αν η δικιά μας γενιά, μπορεί από κάποιους να θεωρηθεί ότι είναι χαμένη, γιατί εμείς το χάσαμε, έχουν ελπίδες τα παιδιά μας, προλαβαίνουμε ενδεχόμενα, προλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει χρόνος και πάντα υπάρχει ελπίδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ποτέ κανείς χαμένος. Όταν κάποιο άτομο μπαίνει σε μια θεραπευτική κοινότητα για να απεξαρτηθεί, αρχίζουμε από το 1%, αρχίζουμε από μια μικρή, πολύ μικρή φλόγα, αρχίζουμε από μια πολύ μικρή μαγιά, η οποία υπάρχει μέσα του, διότι για να έρθει στην κοινότητα υπάρχει μέσα του μια πολύ μικρή μαγιά. Και από τη μαγιά αυτή προσπαθούμε να ζυμώσουμε το ψωμί, και από τη μικρή αυτή φλόγα προσπαθούμε να ανάψουμε τη φωτιά του, που θα είναι η πραγματική του ζωή και όχι η ζωή στον κόσμο των εξαρτήσεων, των ουσιών, σε ένα παράλληλο κόσμο. Οπότε η ελπίδα πάντα υπάρχει όσο υπάρχει ο άνθρωπος. Απλά θα πρέπει να μπορούμε να δώσουμε στους νέους αυτούς τα υγιή πλαίσια, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να μπορέσουν να οικοδομήσουν τη ζωή τους. Αυτό που λέγατε πριν σχετικά με τα δεδομένα από την ελληνική αστυνομία, τις παραβάσεις, δεν είναι άσχετο με το θέμα των εξαρτήσεων, διότι και η ταχύτητα είναι μια εξάρτηση, όταν είναι αυτές οι ψηλές ταχύτητες που το άτομο ικανοποιείται επειδή τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης μας δηλώνει την μη αντίληψη του κινδύνου. Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, και αν δούμε στην καθημερινότητα, που στην Ελλάδα δεν έχουμε μια ιδιαίτερη αστυνόμευση, είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε φυσική παρουσία, αν πάμε στο εξωτερικό, η ηλεκτρονική αστυνόμευση για τη συνολική συμπεριφορά είναι πάρα πολύ αυξημένη, και οι άνθρωποι πρέπει να οδηγούν, να συμμορφώνονται με κάποιο τρόπο για να μην έχουμε δυστυχήματα, τα οποία εδώ θερινούμε καθημερινά. Οπότε είναι όλα μαζί τα όρια που λέμε, όταν μιλάμε για όρια, είναι όλες μας οι καθημερινές συμπεριφορές εντάσσονται μέσα στο γενικότερο αυτό όριο. Και εάν δούμε την οδηγική συμπεριφορά στα Ηράκλειο που ζούμε, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, διότι γίνονται συνεχώς μπροστά μας παραβάσεις και εμείς οι ίδιοι να τις κάνουμε. Και τα όρια αρχίζουν από εκεί, όταν ένα παιδί βλέπει ο γονιός του πώς οδηγάει, ο οποίος δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το παιδί αυτό μεθαύριο θα πάει να δώσει δίπλωμα, θα μάθει τα θεωρητικά, αλλά θα αποκτήσει την οδηγική συμπεριφορά του πατέρα του. Διότι αυτό έχει δει μια ζωή. Αυτό με το αλκοόλ, αν ο γονιός πάει και πίνει στην ταβέρνα και μετά οδηγάει και να πάει την οικογένεια σπίτι του, αυτό είναι για το παιδί το μάθημα. Ότι πίνουμε και οδηγάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Τι να σου κάνει ο ειδικός που θα πάει να κάνει μια πρόληψη, να κάνει μια εν πάση περιπτώσει ευαισθητοποίηση σε ένα σχολείο, εάν το παιδί για 15-20 χρόνια βλέπει ότι οι γονείς του πίνουν και οδηγάνε. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό μιλάμε για τρόπους ζωής, ότι η πρόληψη και η εξάρτηση και όλα αυτά γίνονται, θεραπεύονται όταν αλλάξουμε κάποιους τρόπους ζωής μας, οι οποίοι είναι προβληματικοί. Μάλιστα. Ο τρόπος ζωής ο προβληματικός, όπως πολύ συχνά λέτε, ότι όλα αυτά είναι τρόπος ζωής, δεν είναι ασθένεια, είναι τρόπος ζωής. Άρα λοιπόν στο μήνυμα της σημερινής ημέρας, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων, αυτό που μας λέτε είναι ότι θα πρέπει εμείς να βάλουμε τα όρια, ο καθένας στον εαυτό του πρώτιστα, για να μπορεί να γίνει το παράδειγμα και να ζητήσει από τον άλλο να έχει όρια, κυρία Νηφαντάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, αυτό είναι σημαντικό σαν μήνυμα, όπως επίσης και αυτός ο τίτλος κατά των ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Οπότε θα πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξαλειφθούν ποτέ τα ναρκωτικά από την κοινωνία, διότι πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Οπότε είναι καλό να μάθουμε να συνυπάρχουμε
και με τα άτομα που κάνουν χρήση ή είναι εξαρτημένα σε οποιοδήποτε βαθμό και από οποιοδήποτε μέσον, διότι είναι δίπλα μας, είναι καθημερινά και είναι δίπλα μας. Η χρήση, παράδειγμα, της κοκαίνης στη σημερινή κοινωνία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και γίνεται από άτομα υπεράνω κάθε υποψίας, θα λέγαμε. Αλλά όμως και όμως έχουν πέσει σε αυτή την εξάρτηση, η οποία είναι μια από τις αρκετά δύσκολες να θεραπευτεί. Βλέπω δεν αρκούν οι δομές. Βλέπω τα στοιχεία, ακριβώς οι δομές οι οποίες δεν επαρκούν, γιατί βλέπω και τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται από τον ΟΗΕ μέσω του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα αυτά. 284 εκατομμύρια άνθρωποι που κάνουν χρήση παράνομων ουσιών. Από αυτούς 38.624.000 χρειάζονται βοήθεια. Πολιτεία λοιπόν και δομές, διότι δεν επαρκούν οι δομές που υπάρχουν. Ναι, κοιτάξτε όμως, ποτέ δεν θα φτάσει η πολιτεία και ποτέ δεν θα είναι αρκετές οι δομές, εάν ο κάθε πολίτης δεν καταλάβει και δεν συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να θέτει όρια στον εαυτό του και στο άμεσο περιβάλλον του, με ωραίο τρόπο, με πολιτισμένο τρόπο, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομό δίπλα μας όλη κάθε μέρα. Θα πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι οι οποίοι θα αυτοελέγχουμε τις δράσεις μας και τις λειτουργίες μας. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο φύλακα δίπλα μας συνέχεια που να μας λέει τι θα κάνουμε. Και αλλιώς έχουμε εφηβικές συμπεριφορές για όλη μας τη ζωή και η ωριμότητα, αν θέλετε, είναι η ανάληψη ευθυνών του καθενός μας. Ότι ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, αυτό θα πει ωριμότητα. Δεν θα πει ότι είμαι τόσων ετών, ας πούμε. Η ιδεολογική ηλικία δεν συμβαδίζει δυστυχώς με την ωριμότητα του ατόμου πάντα.